Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής όμως έχουμε τον πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Πάρου, τον κύριο Σπύρο Λάβδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Λάβδα. Καλό μεσημέρι, κύριε. Να πούμε λίγο ότι, το έλεγα και λίγο πριν, δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η αντίπαρος για το θέμα των εφημεριών. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ή θεωρούν εκεί, επειδή έχουν και εκείνοι το δικό τους κόσμο, ιδιαίτερα τώρα την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί τώρα γίνονται αυτές οι διαμαρτυρίες. Και... όχι, όχι μόνο τώρα, και το χειμώνα το ίδιο πρόβλημα είχαμε. Ναι, μόνο που τότε δεν βγήκε ο Δήμαρχος έτσι δημόσια να διαμαρτυρηθεί, μπορεί σε εσάς να διαμαρτυρήθηκε. Για πείτε μας, οι ανάγκες του Κέντρου Υγείας της Πάρου, από όσο βλέπουμε βέβαια, είναι πολύ μεγάλες, το γνωρίζουμε, ξέρουμε τα προβλήματα γιατί έχουν γίνει διεθνώς γνωστά πλέον, με το ίντερνετ καταλαβαίνετε ότι όσα προβλήματα υπάρχουν μπορεί να τα μάθει όλος ο κόσμος. Και με το θέμα της τελέχωσης και με το θέμα βεβαίως γενικότερα των ειδικοτήτων κλπ. Για πείτε μας εσείς από την πλευρά σας τι λέτε. Πρώτα λέω ότι με την αντίπαρο δεν αντιδικούμε. Mm-hmm. Τόσο με τον κύριο Δήμαρχο όσο και με τους γιατρούς. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ καλή σχέση, η οποία βέβαια κάποιες στιγμές δυναμητίζεται από το γεγονός ότι ο κύριος Δήμαρχος θέλει να αποκλειστικά τους γιατρούς αυτούς να ασχολούνται και να απασχολούνται στο πολυδύναμο ιατρείο της Αντιπάρου, ενώ εμείς έχουμε τεράστια προβλήματα. Ναι, ένα λεπτό, κύριε Λάβδα, θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσουμε εδώ ότι στην ουσία οι γιατροί, αν δεν κάνω λάθος, του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου αυτή τη στιγμή της Αντιπάρου, αλλά και όλων, στην ουσία εγκαθίστανται στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έτσι. Εγκαθίστανται, πώς το εννοείτε? Ότι εκεί προσλαμβάνονται. Και εκεί προσλαμβάνονται. Έτσι. Και στη συνέχεια βεβαίως καλύπτουν τις θέσεις. Τοποθετούνται στα διάφορα ιατρία, όπως την Μάρπισσα, όπως ακριβώς την Γεργιά. Να το πούμε αυτό για να ξέρει ο κόσμος, γιατί ναι, εσείς έχετε το δικαίωμα να ορίζετε τις εφημερίες, λαμβάνοντας βεβαίως, παίρνοντας μάλλον και γιατρούς από αυτά τα αγροτικά ιατρία και τα περιφερειακά. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ναι. Γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το κατανοεί, να μην το ξέρει καν αυτό. Για συνεχίστε, κύριε Λάβδα. Θέλω να πω ότι είμαστε κάτι ενιαίο και αδιαίρετο. Ανήκουν στο Κέντρο Υγείας της Πάρου και κατά συνέπεια θεσμικά πηγάζουν υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται όταν τελικά οι ανάγκες είναι μεγάλες. Ήθε, και εγώ ίδιος προσωπικά έχω βεβαιώσει, ότι αν είχαμε μία ενίσχυση γιατρών για θέσεις οι οποίες έχουν προκυρηθεί αλλά ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, πραγματικά θα μείωνα την δική της προσφορά και πρόσκληση και μετακίνηση προς τα εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχει συμβεί αυτό. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εδώ και αρκετό διάστημα, τουλάχιστον ένα μήνα και πλέον, οι γιατροί με ειδικότητα στην Αντίπαρο είναι δυο και οι γιατροί με την ανάλογη ειδικότητα στην Πάρο είναι ένας. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο ένας, ο οποίος είναι θεσμικά υποχρεωμένος να είναι παρόν και να υποπτεύει τις εφημερίες, δεν επαρκεί. Είναι και νομικά αδύνατο, αλλά και ουσιαστικά και πρακτικά και οργανικά επίσης το ίδιο αδύνατο. Ναι. Κατά συνέπεια είμαστε αναγκασμένοι, γιατί έχουμε δύο γιατρούς στην Αντίπαρο, εκλεκτούς επιστήμονες και εκλεκτούς ανθρώπους. Mm-hmm. Και θα θέλαμε να μην τους επιβαρύνουμε με το να βρίσκονται και εδώ, αφού ξέρουμε τι προσφορά είναι. Άλλωστε έδωσαμε κάποια στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά και ενδεικτικά, ή αποδεικτικά μάλλον. Ναι. Ότι δηλαδή η Αντίπαρος είναι ένας δήμος με 1.000 ανθρώπους και εμείς είμαστε ένας δήμος με 20.000 ανθρώπους, που αντιλαμβάνεστε οι αναλογίες που είπα δεν επαρκούν, δεν δικαιολογούν και δεν εξηγούν την άρνηση του Δημάρχου να έχουν συμμετοχή σε ένα ενιαίο και αδιαίρετο και επιστημονικό κέντρο, το Κέντρο Υγείας της Πάρου. Γιατί εδώ ανήκουν και εδώ θα οφείλουν, με βάση λοιπόν τις ανάγκες μας, να καλύψουν και να εξυπηρετήσουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και είναι δύσκολη. Ναι, συμβαίνει, και βέβαια. Να πούμε ότι αυτό συμβαίνει επίσης, όπως και το σημειώνετε στην απάντησή σας, γιατί λείπουν άλλες ειδικότητες και αυτές οι ειδικότητες καλούνται έτσι να τις χρεωθούν γιατροί, γενικοί και παθολόγοι. Ναι. Και αυτό, και όσον αφορά την έλλειψη των ειδικοτήτων, κύριε Λάβδα, θα ήθελα να ρωτήσω,
κάποιο, υπάρχει κάποια πρόοδος εκεί στο κέντρο υγείας Πάρου? Αυτή τη στιγμή για ενημέρωσή σας, ναι, λέω ότι έχει γίνει προκήρυξη για δύο θέσεις μονίμων. Mm-hmm. Λοιπόν, τι ειδικοτήτων? Η μία είναι παθολόγου και η άλλη είναι παιδιάτρου, που είναι άκρως απαραίτητες, αναγκαίες και χωρίς να το κουβεντιάζουμε καθόλου από εκείνες που πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν. Ναι. Έχουμε και δύο θέσεις προκήρυξη επικουρικών γιατρών, ενός παιδιάτρου επίσης και ενός ορθοπαιδικού, mm-hmm, που δεν εμφανίζεται κανένας με διάθεση και πρόθεση να είναι εδώ. Παρόλο, λοιπόν, παρόλο που η Πάρος είναι και από τα νησιά τα αγαπημένα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν, ναι, και κίνητρα τα οποία θα έπρεπε να τους οδηγήσουν κατευθείαν εδώ. Ναι. Και εννοώ ότι η περιφέρεια δίνει 450 σε κάθε επικουρικό κάθε μήνα και εγώ έχω διασφαλίσει μέσω χορηγών και ανθρώπων οι οποίοι αγκαλιάζουν το κέντρο υγείας, έχω εξασφαλίσει στέγη. Μάλιστα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι το νούμερο το οποίο θα εισπράττουν αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ μεγάλο για την εποχή μας. Για την εποχή μας, βέβαια. Θα είναι τουλάχιστον το διπλό από έναν άλλο γιατρό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είναι προφανές αυτό. Ναι. Λέτε, να ρωτήσω, ναι, κύριε Λάδα, μήπως δεν έρχονται γιατί θεωρούν ότι θέλουν να εξελιχθούν οι άνθρωποι με την έννοια, ξέρετε, των περισσότερων και άλλων περιστατικών που προσπαθούν όλοι να βρεθούν σε μεγάλα νοσοκομεία για να αποκτήσουν και την εμπειρία? Αυτή την απάντηση θα τη δώσουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Εγώ δεν πιθανολογώ και κάτι. Δεν το λέω, έτσι, και δεν το λέω μόνο για το κέντρο υγείας, ναι, Πάρου. Το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Το λέω γιατί αυτό το πρόβλημα έχουν όλα τα νησιά, όλη η νησιωτική χώρα. Το ξέρω αυτό και είναι γνωστό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω για λογαριασμό τους γιατί υπάρχει αυτή η απροθυμία, mm-hmm, να βρεθούν εδώ όταν τελικά και τα νούμερα είναι μεγάλα, τα οικονομικά. Και όταν εδώ υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι, θέλω να πω, ιδανικό. Και ναι, το εννοώ αυτό. Ναι, ναι. Εσείς θα πρέπει να πω ότι στείλατε στο Δήμαρχο μέσα στην απάντησή σας και μία εισήγηση για τη συμμετοχή των γιατρών του Πολυδύναμου Περιφερειακού, ναι, Ιατρείου Αντιπάρου, ναι, στις εφημερίες του Κέντρου Υγείας Πάρου με τέσσερις ενεργές εφημερίες, μηνιαίος ο καθένας, ναι, και μάλιστα με όρους και προϋποθέσεις. Όπως, ναι, αναφέρεται χαρακτηριστικά, δηλαδή που είναι... να μην είναι Σαββατοκύριακα, αργίες, ιστορίες κτλ. Ναι. Αυτές οι μέρες να είναι δικές τους ημέρες για την Αντίπαρο. Μάλιστα. Άρα, συγγνώμη τώρα, αλλά εκεί που έλεγε ο κύριος Φαρούπος ότι θα έπρεπε να ρωσταίνουν μόνο Σαββατοκύριακα οι ασθενείς και γενικότερα επισκέπτες κάτοικοι, και τώρα έρχεται και καλοκαίρι. Του παραχωρήσαμε την διασφάλιση ότι τα Σαββατοκύριακα να ρωσταίνουν θα είναι οι γιατροί του εκεί. Μάλιστα. Ναι. Αυτό έτσι λίγο για να ελαφρύνουμε, ναι, και το κλίμα. Αλλά να που έρχεται πάλι αυτό... Το Σαββατοκύριακο πάλι εσείς, απ' την άλλη, στην Πάρο δεν υπάρχει? Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση τα Σαββατοκύριακα, με την έννοια ότι έρχεται και πάρα πολύ κόσμος για τριήμερα, τετραήμερα. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά τι κάνουμε, έχουμε άλλες ειδικότητες οι οποίες δεν οφείλουν να είναι οι αποκλειστικές ειδικότητες ή οι υπεύθυνες ειδικότητες, όπως χειρουργός και, μάλιστα, όπως καρδιολόγος, ναι, ναι, οι οποίοι προθυμοποιούνται και με πολύ αγάπη συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να ξεκουράσουν τον ένα γιατρό μας. Μάλιστα, ο οποίος και είναι κάνουν... ο κ. Γιαννίδης και ο οποίος είναι ο γενικός γιατρός και είναι διευθυντής επιστημονικός του Κέντρου Υγείας. Μάλιστα, και κάνουν εκείνη τις εφημερίες δηλαδή. Και κάνουν, έτσι, και εκείνη τις εφημερίες, ναι, δηλαδή νύχτα μέρα. Μάλιστα. Έχω να τονίσω και να αναδείξω ότι είναι γιατροί οι οποίοι όποτε κληθούν, είτε είναι σε εφημερία, είτε είναι σε ρεπό, είτε είναι σε άδεια, σπέβδουν για να προσφέρουν, επειδή γνωρίζουν και έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο ανάγκη έχει το κέντρο υγείας από αυτή την προσφορά και συμπεριφορά. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Όσον αφορά τη στελέχωση, αυτή τη στιγμή ποιοι γιατροί στελεχώνουν, τι ειδικότητες στελεχώνουν? Έχουμε έναν χειρουργό, ναι, έχουμε έναν καρδιολόγο, ναι, ο οποίος είναι επικουρικός και τον Σεπτέμβριο μήνα φεύγει. Ναι. Αν δεν αλλάξει κάτι. Δεν θέλει να παραμείνει. Ναι. Θέλει, πολύ θέλει να παραμείνει. Ωραία, λοιπόν. Το ζήτημα δεν είναι θέμα δικό μας. Όχι, αλλά αν προκυρηθεί, ναι, πάλι επικουρικός, καρδιολόγος, θα έχετε μια ελπίδα ότι μπορεί έχουμε να στελεχωθεί. Έχουμε μια ελπίδα, ναι, και έχουμε και μια προτίμηση, γιατί είναι ένας άνθρωπος με ήθος και με επιστημονικότητα. Μάλιστα. Επίσης, άλλος. Έχουμε τον κύριο Τζανίδη, που είναι ο επιστημονικός, γιατί είναι γενικός ιατρός. Mm-hmm. Και τελευταία έχουμε και την κυρία Καψάλη, η οποία βέβαια λείπει εδώ και ένα μήνα,
γιατί είναι νοκάουτ από την υπέρβαση που έκανε στην προσπάθεια να βοηθήσει και αυτή η γενική ιατρός. Μάλιστα. Αυτούς έχουμε. Υπερκόπωση δηλαδή. Υπερκόπωση. Με άδειες αναρωτικές από νευρολόγους και από παθολόγους και από όλα αυτά, ελεγμένες και δεδομένες και ειλικρινείς. Μάλιστα. Αυτά που, αν θυμάστε, είχαν έρθει και στο φως της δημοσιότητας πριν λίγο καιρό από τους ανθρώπους που εργάζονταν ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, αλλά και σε άλλα, όχι μόνο στα μεγάλα νοσοκομεία, που έλεγαν αυτό ακριβώς, ότι έχουν υποστεί μεγάλη κόπωση για να μπορούν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Έτσι είναι. Και εγώ το ζω έντονα αυτό, ας πούμε, και στενοχωριέμαι, πέρα από το να τους αγκαλιάσω με αγάπη και να τους πω ευχαριστώ. Κύριε Λαδά, είναι το ελάχιστο. Ναι, σίγουρα. Σας ρώτησα για τους γιατρούς που καλύπτουν αυτή τη στιγμή το Κέντρο Υγείας Πάρου, γιατί πραγματικά είδα πριν ότι ζητάτε στην ουσία δύο παιδιάτρους θα θέλατε. Και ξέρετε, πάω λίγο. Ζητάμε ένα παιδιάτρο, ναι, αλλά ναι, μέσα στις επικουρικές θέσεις έχουν βάλει κι άλλο ένα. Ακριβώς. Επιπλέον δεν βλάπτει, αντίθετα θα καλύψει πιο παρκώς τις ανάγκες του κέντρου υγείας. Γιατί είμαστε χωρίς παιδίατρο εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ξέρετε, τόσοι αγώνες που έγιναν εκεί στην Πάρο και την Αντίπαρο βέβαια, τόσες διαμαρτυρίες ακόμη και στην Αθήνα, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, εσείς καλύτερα από μένα. Ναι, εσείς θα γνωρίζετε καλύτερα. Τόσο μεγάλες κινητοποιήσεις και ακόμη δεν έχει έρθει παιδίατρος στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Είναι πραγματικά, τι να πω. Να σας πω όμως, δεν πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι έχουν προκριθεί δύο επικουρικές θέσεις για τρία χρόνια καθεμία και δεν υπάρχει προθυμία και διάθεση, βούληση και να έρθει κάποιος εδώ. Μα να σας πω, κύριε Λάβδα, δεν ήταν το θέμα ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν προκήρυταν. Προκήρυταν, δεν έρχονταν. Εκεί ήταν πάντα το θέμα. Είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω εγώ. Εκεί είναι πάντα το θέμα. Εκεί ακριβώς είναι πάντα το θέμα. Τώρα δεν μου λέτε, μετά και την απάντησή σας, ήρθατε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Αντιπάρου? Δεν ήρθαμε σε επικοινωνία. Περιμέναμε μία απάντηση από την ΔΥΠΕ. Ναι. Απάντησε ο υποδιοικητής, ο κύριος Αντίπας. Και βέβαια επί της απαντήσεως αυτής θα κάνουμε τα σχολιά μας και όταν θα έρθει η ώρα μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να αναδείξουμε θέματα τα οποία προκύπτουν από μια απάντηση η οποία για μας δεν είναι πιστική και δεν ανταποκρίνεται και στο πλαίσιο το νομικό και δεν ανταποκρίνεται και σε μια πραγματικότητα. Είναι μια απάντηση ισορροπιστική. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε συγγνώμη, είναι απάντηση στο έγγραφο του Δημάρχου Αντιπάρου? Απάντηση στο έγγραφο του Δημάρχου, πριν να λάβει υπόψη το δικό μας έγγραφο, το οποίο έλαβε και δεν κάνει καμία αναφορά επ' αυτού. Μήπως, να ρωτήσω τώρα εγώ, μήπως το δικό σας το έλαβε αφού είχε συμπληρώσει την απάντησή του και την είχε αποστείλει την πρώτη από το... Δεν το αποκλείω, γι' αυτό και αναμένω να δω αν τελικά υπάρξει δεύτερη απάντηση ή δεν θέλετε ορθή να μας επανάληψη αυτών των οποίων έχει πει. Περιμένω ορθή επανάληψη. Δεν θέλετε να μας αποκαλύψετε κάτι από αυτή την απάντηση του κύριου Αντίπα? Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ξέρετε, με λίγα λόγια κάνει μία αναφορά στα στατιστικά στοιχεία. Ναι. Και λέει, η Αντίπαρος έχει 98 για το μήνα και αναφέρεται στο μήνα Μάρτιο. 98 ασθενείς. Μάλιστα. Έχει 600 ανθρώπους για συνταγογράφηση. Και 73 ασθενείς ως επίγοντα περιστατικά μηνιαίως. Του τέστην 2 και 35 είναι αισίο. Λοιπόν... Εγώ δεν ξέρω από πού βγαίνουν αυτά τα στοιχεία, μπορεί να είναι πραγματικά και δεν έχω καμία αντίρρηση να τα αποδεχτώ. Άρα λοιπόν θέλει να πει ότι έχει ανάγκη Αντίπαρος. Λέει ταυτόχρονα όμως, έναντι αυτών των αριθμών που σας έδωσα, μάλιστα, ότι στην Πάρο έχουμε 545 ασθενείς σε τακτική βάση, 5.026 συνταγογραφήσεις και 759 ασθενείς επίγοντα περιστατικά, του τέστην 25 και 3 εκατοστά την ημέρα. Μάλιστα. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια, είναι χαόντης. Ναι, ναι. Και άρα λοιπόν αυτό από μόνο του λέει ότι είναι ανάγκη να έχουν να συμβάλλουν εκεί που έχουν υποχρέωση νομικά, θεσμικά να συμβάλλουν. Καταλάβατε. Ναι, δεν είναι κάτι που το ζητάμε. Άρα δηλαδή και ο κύριος Αντίπας λέει, υποστηρίζει αυτό που λέτε κι εσείς? Όχι. Δεν λέει μόνο αυτό. Ναι. Λέει ότι εν λόγω βραχίας διαρκείας μετακίνηση, ναι, αποτέλεσε επιβεβλημένο και ορθολογικό μέτρο, αλλά χαρακτηρίζει βραχίας διαρκείας μετακίνηση, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί.
Α, μάλιστα. Ή δεν θα έχουμε διάρκεια, ή δεν υπάγονται στο καθεστώς να έχουν συνεισφορά σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Θα είναι δηλαδή αποσπασματική και εκτακτή, αυτό εννοεί. Ναι, έτσι λέει. Μάλιστα, μάλιστα. Προέκυψε, λέει, χωρίς να αποτελεί καθεστώς συστηματικής μετακίνησης των ιατρών ή ανάγκη μετακίνησης. Μάλιστα. Μα συστηματική είναι η υποχρέωση. Ναι. Κύριε Ελλάδα, σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Παρακαλώ. Για να επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Μήπως θέλετε ειδικότερα να μιλήσετε και με τον κύριο Τιανίδη. Αυτό θα σας έλεγα πολύ και ωραία. Θα παρακαλούσα στο δεύτερο μέρος να μιλήσουμε και με τον επιστημονικό διευθυντή να μας πει, ξέρετε, στην πράξη τα πράγματα. Επειδή εγώ ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Ελλάδα, σας ευχαριστώ. Να είστε μετά το διάλειμμα. Να καλωσορίσω τώρα και τον επιστημονικό διευθυντή, τον κύριο Γιώργο Τζανίδη, το γενικό ιατρό που είναι και υπεύθυνος, όπως καταλαβαίνετε, του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Πάρου. Κύριε Τζανίδη, καλό μεσημέρι. Ναι. Ωραία. Σας έχω ήδη... Είσαστε η κυρία Μαύρου, Βεβαίως. Σας έχω ήδη προαναγγείλει, είχατε απομακρυνθεί λίγο από το τηλέφωνο και δεν ακούσατε αμέσως. Θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να μας μιλήσετε και θέλω να περάσουμε στα πρακτικά ζητήματα, αυτά που εσείς βιώνετε ο ίδιος και σαν γιατρός, αλλά και υπεύθυνος του επιστημονικού προσωπικού εκεί στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Η καθημερινότητα δηλαδή αυτών των ανθρώπων με τόσες ελλείψεις ειδικοτήτων, ποια είναι, κύριε Τζανίδη? Πρώτα απ' όλα, κυρία Μαύρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω, δεν είναι τυπικό αυτό που σας λέω, που αναρτήσατε την απάντησή μας. Εξυπακούεται ότι ένας δημοσιογράφος πρέπει να το κάνει, αλλά δεν συμβαίνει πάντα. Την αναρτήσατε και μας δώσατε και την ευκαιρία να μιλήσουμε. Και οφείλω να πω κάτι και θα το πω τώρα στην αρχή, και είναι σημαντικό. Η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά έχει αμβληθεί πάρα πολύ και μάλλον οξύνεται και αμβλύνεται με βάση τη διοίκηση. Και αυτή τη στιγμή, νομίζω και εσείς κάτι θα το αντιληφθήκατε, όλο το προσωπικό λέει ότι έχουμε έναν άριστο πρόεδρο. Μάλιστα. Ο πρόεδρος που έχει τοποθετηθεί τώρα, προσέξτε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που χαϊδεύετε, δεν χαϊδεύετε. Αυτό το ξέρουν όλοι. Μάλιστα, το ξέρουν. Οπότε μένω ήσυχοι. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ότι είστε αντικειμενικοί. Είστε και μάλιστα αντικειμενική τα λέω άποψη. Και λίγο θα με ακούσετε, θα συνεχίσει η συζήτηση και θα δείτε τι θα πούμε. Λοιπόν, και ούτε θέλω να πάω κοντά του για να εξαργυρώσω τη συμπάθειά του σε κάθε τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, γιατί τι χαρακτηριστικά έχει ο κύριος Ελλάδας? Είναι τίμιος, είναι αποφασιστικός. Αποφασιστικός βλέπετε αυτό το θέμα. Ναι. Δέχτηκε πιέσει ο άνθρωπος. Βεβαίως. Όμως βλέπετε ότι έχει μια καθαρή στάση και δεν την αλλάζει. Ναι, καταλαβαίνω. Υπερκομματικός, δεν έχει χωρίσει το προσωπικό. Και επικοινωνιακός βέβαια, που είναι σημαντικό, ενώ επικοινωνεί με το προσωπικό. Και αυτό οφείλω να το τονίσω, γιατί ξέρετε, δεν είναι συχνό αυτό. Υπάρχουν και περιπτώσεις στο παρελθόν. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, δεν θέλω να τους μειώσω. Αλλά υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις, τι να σας πω, που είχαμε προβλήματα και προσετέθηκαν άλλα 20. Λόγω ανικανότητας του πρόεδρου. Λόγω ακαταλληλότητας του ανθρώπου που βάζανε εδώ οι παράγοντες. Το λέτε ευγενικά εσείς, ακαταλληλότητα. Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Κύριε Τζανίδη, πόσα χρόνια υπηρετείτε στο Κέντρο Υγείας Πάρου? 15 χρόνια. Πολλά. Άρα θέλω να πω, γνωρίζετε πάρα πολύ μία περίοδο, τη σειρά αυτής της περίοδου, όσον αφορά τα θετικά, τα αρνητικά, τις ελλείψεις και. Για πείτε μας όμως η καθημερινότητα τι λέει εκεί στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Να σας δώσω και μια παρένθεση, χωρίς να θέλω να δώσω κάποιο να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά για να εξηγήσω, επειδή έχω τελειώσει και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, κάποια από αυτά που θα σας πω, θα σας πω κάποια τεχνικά στοιχεία, όχι για κανέναν λόγο, αλλά για να μην βγει η εντύπωση ότι αυτά είναι προσωπικές μου απόψεις. Αλλά είναι δεδομένα, δεδομένα της επιστήμης της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας παγκοσμίως. Οπότε αυτά δεν αμφισβητούνται. Κάποια που θα σας πω δεν αμφισβητούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Η καθημερινότητα εδώ. Κοιτάξτε, η εργασία στο Κέντρο Υγείας Πάρου ήταν οι γιατροί στην Πάρου, για να μιλήσουμε λίγο καθαρά, είναι σαν τους κομμάτων που έχουν πάει στο Ιράκ. Μάλιστα. Υπάρχουν στρατιώτες και στρατιώτες. Εντάξει, να μιλήσουμε καθαρά. Εντάξει. Υπάρχει ένας στρατιώτης ο οποίος είναι σε ένα γραφείο. Εντάξει, στρατιώτης είναι και αυτός ο άνθρωπος. Κάποιος που μπορεί να πάει έτσι να κάνει κάποια άσκηση, να πάει σε μια εμπόλεμη ζώνη. Και υπάρχει και ο στρατιώτης ο οποίος πάει σαν τον κομμάντο μέσα στο Ιράκ, μέσα στην εμπόλεμη ζώνη, και εκεί πραγματικά έρχεται σε άμεση επαφή. Καταλάβατε, θέλω να πω. Με την καθημερινότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα με δύο λέξεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ δηλαδή υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν, όπως το 2012, που οι τρεις γιατροί οι οποίοι
οφείλω να πω μόνο καλά λόγια για αυτούς. Mm-hmm. Ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Mm-hmm. Όταν λέω ξεπέρασαν τον εαυτό τους, αρρώστησαν. Mm-hmm. Έφτασαν σε σημείο να πάθουν προβλήματα στην υγεία τους από την υπερβολική δουλειά. Mm-hmm. Και το έχω πιστεύω. Και ένα ανέκδοτο να σας πω, mm-hmm. αν υπάρχει χρόνος. Βεβαίως. Πραγματικό ανέκδοτο, γιατί δεν μπορώ να σας πω περιπτώσεις. Το οποίο το έχω πει 100 φορές και είναι πραγματικό και αφορά την Πάρο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε σε 5 λεπτά όμως. Ναι. Χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης, ναι. που συνεχίζεται εν μέρει και τώρα. Ναι. Και αυτό έχει άμεση σχέση με το θέμα μας. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν έχουμε την κυρία Καψάλη, νέα συνάδελφο. Η οποία και τώρα έχει πάθει. Η οποία τελείωσε την ειδικότητά της, κυρία Μαύρου, στη Σύρο, άριστα. Mm-hmm. Σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι δύσκολο και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ναι. Ήρθε εδώ να κάνει το κομμάτι του δεκάμινου του κέντρου υγείας, ναι. στο κέντρο υγείας Σπάρου. Άρα εργάστηκε στο κέντρο υγείας Σπάρου. Προσέξτε όμως, ως όχι ειδική, να αποφασίζει αυτή και να παίρνει ελικόπτερα κτλ. Και, ναι. και κάποια στιγμή έγινε ειδική. Πήρε το τίτλο της ειδικότητάς της με τη μία, ναι. που αυτό δείχνει ότι, όχι ότι είναι η κορυφαία, αλλά σίγουρα γιατί οι περισσότεροι κόβονται, να σας πω. Πράγμα. Ότι έχει δυνατότητες και ότι δεν προσπαθεί. Δεν ήταν κάποιο προβληματικό, πραγματικά. Να το πούμε έτσι, ναι, άτομα. Ναι, ναι, ναι. Και όταν ανέλαβε ειδική. Και βέβαια αυτή έχει η διοίκηση εδώ, γιατί η διοίκηση πρέπει να έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο που έχει ο κύριος Λάβδας. Τους βάλαμε απανωτές εφημερίες και είπαμε ότι ας πούμε και η αντίπαρος να μην τη μετακινήσουμε, καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Να πάμε εμείς να κάνουμε κατάλαβα, μέρα νύχτα. Κατάλαβα. Η κοπέλα από αντικειμενικά ασθένησε και τώρα παρακαλάμε και προσπαθούμε με ένα καλό τρόπο να τη φέρουμε πίσω. Τώρα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ίσως γίνεται και πιο κατανοητό το γεγονός ότι ζητήσατε αυτές τις εφημερίες και από την Αντίπαρο, έτσι. Νομίζω κοιτάξτε, ότι κάπου, να σας πω κάτι. Κάπου τώρα μπορεί και να δικαιολογείται ακόμη και από τον ίδιο το δήμαρχο ως ένα βαθμό όταν φτάνει να αρρωστήσει μία γιατρός από την υπερβολική εργασία και την ένταση, γιατί δεν είναι μόνο η εργασία, είναι και η ένταση που έχει αυτό το λειτουργήμα. Έτσι βεβαίως. Δεν είναι. Μα σας είπα, είναι πολεμικές συνθήκες. Ναι, 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 ναι. Θέλετε να σας πω το ανέκδοτο. Το ανέκδοτο να πούμε, βεβαίως. Α, θα ακούσετε το ανέκδοτο, βέβαια είναι μαύρο χιούμορ αυτό, κυρία. Ναι, black λοιπόν, humor θα κάνουμε. Το 2012 mm-hmm. είχαμε μείνει, λες και ήταν τυχαίο, να πω πάλι τρεις γιατροί. Και πάλι η ίδια ειδικότητα είχαμε μείνει το καλοκαίρι. Δηλαδή είχε μείνει ένας καρδιολόγος, mm-hmm. ο κύριος Ανδρώνε, είχα μείνει εγώ, γενικός γιατρός, και ήταν και ο χειρουργός ο κύριος Μαλιωτάκης. Συζητάγαμε λοιπόν εκείνη την εποχή ότι εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Εκεί τότε τι κάνανε, λέγαμε θα τους βάζουν λέει ετοιμότητας, αφήναν τον αγροτικό γιατρό μόνο του κυρία Μαύρο εδώ ναι. και μας έβαλαν στο σπίτι ναι. και βάζανε πολύ μεγάλη το αριθμό εφημεριών με αποτέλεσμα, ένα μεγάλο αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορώ να επεκταθώ και δεν μου επιτρέπεται mm-hmm. ζημιά στους ασθενείς mm-hmm. το οποίο το έχω καταγράψει επιστημονικά και έχει γραφεί σε έγγραφα και έχει σταλεί υπηρεσιακά. Δεν νομίζω ότι ήταν το μόνο κέντρο υγείας που το έκανε αυτό. Ναι, προσέξτε όμως, αλλά εδώ υπήρχε ιδιαιτερότητα. Υπήρχαν καταγεγραμμένα περιστατικά βλαπτικής επίδρασης. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Λοιπόν, ναι. Και ναι. τα οποία εδώ λοιπόν είχαμε μια μεθοδολογία. Το αποδείξαμε. Και το δεύτερο ήταν ότι εξαντλήθηκαν οι γιατροί. Mm-hmm. Λέγαμε λοιπόν έχουμε εξαντληθεί. Και κάποια στιγμή λοιπόν μια ωραία πρωία. Μέσα στον Ιούλιο. Νομίζω ότι ήταν και μέσα στα έγγραφα διαμαρτυρίας που γίνονταν εκείνη την εποχή, έτσι δεν είναι. Α, η υπερκόπωση. Βεβαίως, η υπερκόπωση των ιατρών του κέντρου υγείας. Βεβαίως και αναφέρονταν. Αυτά. Προσέξτε, αυτά καμιά φορά λένε υπερκόπωση. Αυτή σου λέει εκεί πέρα. Θέλουν να κάνουν λίγες εφημερίες και να πηγαίνουν στην παραλία. Δεν καταλαβαίνουν. Ναι, αν δεν έρθουν να το ζήσουν εδώ. Έτσι είναι. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Έτσι είναι. Λοιπόν, και ξεκινάμε λοιπόν την εφημερία μας και μου λένε οι συνάδελφοι, ξέρετε, ο γιατρός, ο άλλος ο χειρουργός δεν είναι και τόσο καλό. Κάτι έχει. Εγώ δεν έδωσα σημασία και κάποια στιγμή έρχεται ένα βαρύ περιστατικό. Από αυτά που είναι καθημερινά εδώ. Ναι. Και στην Αντίπαρο σπανίζουν. Ναι. Και όταν τύχουν στην Αντίπαρο τη νύχτα και εφημερεύει γιατρός εκεί, ξέρετε τι τύχει το περιστατικό το σοβαρό. Αμέσως κινείται σε όλες τις περιπτώσεις το καράβι, 3 ώρα τη νύχτα, και ο γιατρός χωρίς να κάνει της Αντίπαρου σχεδόν παραελάχιστες ιατρικές πράξεις, γιατί δεν μπορεί και ο άνθρωπος, ναι, βέβαια. Το διακομίζει εδώ. Μάλιστα. Και το αφήνει στον αγροτικό γιατρό. Και γυρνάει πίσω ο γιατρός αυτός. Μάλιστα. Ό,τι σημαίνει αυτό. Για την υγεία του κατοίκου της Αντιπάρου, ναι, ναι. που παθαίνει κάτι σοβαρό τη νύχτα. Ναι. Δηλαδή αυτός αποστερείται από την φροντίδα του ειδικού γιατρού, mm-hmm. διότι διακομίζεται στο κέντρο υγείας, γιατί όντως ο γιατρός εκεί δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ναι, δεν έχει προφανώς και την ναι. υλικοτεχνική υποδομή. Και τον αφήνουμε σε ένα αγροτικό μετά. Ναι. Κλείνω την παρένθεση. Ναι. Λοιπόν, ήμασταν λοιπόν μαζί και κάποια στιγμή έχει ένα βαρύ περιστατικό που πρέπει να διασωληνωθεί. Πάω μέσα και τον βοηθάω τον συνάδελφο. Αυτός δεν χρειάζεται βοήθεια, είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Αλλά επειδή μου πάνε έτσι, το κάνει μια χαρά και μετά μου λέει, Γιώργο, αν έλαβε εσύ το περιστατικό και θέλω λίγο να πάω να ξεκουραστώ αυτό, δεν μου το ξάνει ποτέ. Κατέρευσε. Ναι, προσέξτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, μόνο. Mm-hmm. Πάνω να πάω το περιστατικό, παίρνω το ΕΚΑΒ. Ναι. Σου λέω, παιδιά, έχω ένα διασωλωμένο ασθενή. Θ
θέλει μονάδα, σας παρακαλώ πολύ, ελάτε να τον πάρετε, τον έχουμε διασωληνώσει, κάναμε και παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούσαμε. Απάντηση του ΕΚΑΒ. Θα βρείτε εσείς κρεβάτι στη μονάδα τακτικής θεραπείας, θα πάρετε όλη τη χώρα, και όταν βρείτε το κρεβάτι, αν το έχετε βρει ποτέ εσείς το κρεβάτι, ναι, στη μονάδα τακτικής θεραπείας, θα έρθουμε. Ναι, θα έρθουμε. Του λέω, μιλάτε στο βαράς, λέω. Ναι. Εδώ πέρα του λέω, έχουμε εξαντληθεί. Ναι. Και εσείς μου λέτε να πάρουμε, μου λέει αυτός και αυτός στο ΕΚΑΒ, μου λέει, έλα μωρέ, έχετε εξαντληθεί και εμείς εδώ να δείτε τι εφημερίες κάνουμε. Μου το κλείνει το τηλέφωνο. Μετά από λίγο με παίρνει το τηλέφωνο, μου λέει, ο γιατρός δεν είναι καλά. Και ο γιατρός βρισκόταν σε αιμορραγικό σοκ. Είχε χάσει την συνείδησή του. Παίρνω λοιπόν. Δεν σας άκουσα, είχε χάσει, μου είπατε. Την συνείδησή του, ήταν σε σοκ, αιμορραγικό. Ξέρουν γιατί τι σημαίνει αυτό. Ναι. Κοντέψα να. Λοιπόν, έχω εκεί, πάω στο γιατρό, μοιράζω το προσωπικό στάδιο, ενώ να είναι ένα στο διασωληνωμένο που είναι σε καταστολή. Γιατί ο διασωληνωμένο σε καταστολή, αν τον αφήσει ένα λεπτό και πεθάνει. Μάλιστα. Και του λέω στους νοσηλεύτες, παίρνε με τηλέφωνο από εκεί να μου πεις τι πίεση έχει, να είμαι εγώ με τον γιατρό. Κάποια στιγμή ξυπνάει ο γιατρός και μου λέει, στείλαμε λέει με το αεροπλάνο του Δήμου και ήθελα να φύγει. Φεύγει λοιπόν, τον στέλνω εγώ με το αεροπλάνο του Δήμου, ξαναπαίρνω το τρέκιο. Του λέω, ξέρετε παιδιά, τώρα αρρώστησε και ο γιατρός. Τώρα θα πάρετε και τον γιατρό, του λέω. Μόλις τα ακούει αυτό σε καπίτσι, μου λέει, εντάξει, τότε κατάλαβε ο άνθρωπος. Ναι. Ότι υπάρχει θέμα σοβαρό εκεί. Ναι. Ερχόμαστε. Εντάξει, και εγώ είχα καταρρεύσει τότε. Γιατί έκανα 15 εφημερίες ετοιμότητας, δεν κοιμόμουν, με βάζανε την άλλη μέρα ξαναδουλέψω, δεν δίνανε ρεπό ποτέ. Το ρεπό θεωρώταν ότι ήταν, ξέρετε, πολυτέλεια. Βέβαια. Πάω λοιπόν εγώ που λέτε κυρία Μαύρου, να το πάω εγώ το περιστατικό. Και το πάμε το ΕΚΑΒ. Ναι. Καθοδόν, και ενώ το πήγαινα, κόντεψα να χάσω την είδησή μου. Μάλιστα. Σκοτίνιασε ο κόσμος, αυτό το είδανε και οι μάρτυρες. Σα λέω, παιδιά, σταματήστε το όχημα. Δίνω την αμπού, δηλαδή το μοναδικό στοιχείο που κρατά στη ζωή τον άνθρωπο που είχα διαζωληνώσει να διασώσει το ΕΚΑΒ, και εγώ ξαπλώνω κάτω, στο ασθενοφόρο. Μάλιστα. Έρχεται η διασώση να μου λέει, καλά, θα σας πηγαίνουμε 2-2, λέει, πήγαμε τον έναν. Μετά από λίγο συνέρχομαι, αλλά καταλαβαίνετε συνήθως, αλλά ήμουν σε. Κύριε Τζανίδη, ειλικρινά, είναι σοκαριστικά. Ακούστε τώρα την πλάκα, δεν έχει τελειώσει το ανεκδοτό. Ναι. Εδώ η πλάκα είναι στο τέλος. Λοιπόν, πάω λοιπόν, παραδίδω τον ασθενή. Πού τον παραδώσετε, στο πλοίο? Στην αεροδιακομιδή. Εδώ είναι τώρα η πλάκα. Μάλιστα. Και το ανέκδοτο. Ναι. Έρχεται λοιπόν ο γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος δεν μας γνώριζε όμως ποιος είναι ποιος. Ναι. Προσέξτε πλάκα. Λοιπόν, και το παραδίδω, το λέω. Και μετά κοιτάει εμένα και αυτός, επειδή μας γνώριζε, νόμιζε επειδή με είδε έτσι άθλια κατάσταση. Κατάλαβε ότι εγώ είμαι ο ασθενής. Και προσέξτε, μου λέει, εσύ πώς είσαι. Εγώ κατάλαβα τότε ότι θα μπέρδεψε. Και του λέω, εσύ πώς με βλέπεις, λέω. Μου λέει, είσαι χάλια. Μην μου πεις ότι θα έρθεις και εσύ αμέσως τώρα. Του λέω, δεν κατάλαβες καλά. Εγώ είμαι υγιής. Ο ασθενής έχει φύγει ήδη, του λέω ο γιατρός. Μάλιστα, πραγματικά. Αυτό το black humor, πραγματικό περιστατικό, θα πείτε στο δήμαρχο της Αντιπάρου. Ναι. Για να μας τεκμηριώσει αν χρειάζεται ή όχι να έρθουν οι γιατροί τους εδώ. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εγώ κρατάω ειλικρινά, κύριε Τζανίδη, αυτό που μου είπατε. Ότι και στις 3 τη νύχτα ένα σοβαρό περιστατικό θα δουλέψει το πλοιάριο που συνδέει τα δύο νησιά και θα κάνει τη διακομιδή προς το κέντρο υγείας Πάρου. Και από εκεί και πέρα εσείς βέβαια είστε υπεύθυνοι για το πώς θα ανταποκριθείτε στο ζήτημα της κάθε περίπτωσης, βέβαια, έτσι, που θα τύχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το κρατάμε. Γνωρίζουμε και νομίζω γνωρίζει και ο Δήμαρχος της Αντιπάρου το σοβαρό θέμα που έχει το Κέντρο Υγείας Πάρου. Οπωσδήποτε το γνωρίζει και εκείνος συνυπέγραφε έγγραφα διαμαρτυρίας όσον αφορά τη στελέχωσή του. Δεν νομίζω ότι. Αλλά από την άλλη θέλει και εκείνος, όπως καταλαβαίνετε, να θωρακίσει υγειονομικά το νησί του εν ώψη του καλοκαιριού. Να μην βρεθεί δηλαδή. Από ότι εγώ το σκέφτομαι, να μην βρεθεί άνθρωπος, επισκέπτης, Έλληνας ξένος, και να πει, μα τι είναι αυτό το νησί, δεν θα ξανάρθουμε, δεν είχε ας πούμε έναν παθολόγο. Προσέξτε κάτι, σας εξήγησα τι συμβαίνει. Στην περίπτωση που τύχε ένα περιστατικό σοβαρό, ναι, το είπαμε. Η ωφέλεια, προσέξτε, ξεχνάμε τώρα όλη την άλλη Πάρο, έτσι δεν είναι? Ναι. Έστω ότι πούμε ότι, ξέρετε, εμείς δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Πάρο, εμείς είμαστε μονοφάιτες σαν του Λύκο και μας ενδιαφέρει πώς θα εξασφαλίσουμε αποκλειστικά την Αντίπαρο. Μπορεί δηλαδή το διπλανό νησί να φλέγεται, μπορεί εμείς να ανήκουμε νομικά πλήρως στο Κέντρο Υγείας Πάρου, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση σας εξήγησα ότι στην περίπτωση που έχει κάτι σοβαρό, έστω αν πάρουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία περίπτωση να δώσει μια πρώτη βοήθεια ο γιατρός, ο ειδικός της Αντιπάρου, και να το δώσει μετά το περιστατικό
στο γιατρό τον αγροτικό. Mm-hmm. Γιατί οι ενέργειες οι σημαντικότερες, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό, είναι αυτές που γίνονται στο κέντρο υγείας. Όχι δηλαδή διακομιδή τα 20 λεπτά, 15 λεπτά που κάνει αυτή. Αυτό ναι. Το κάνει ο εκαβήτης. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και στην Πάρο και σε οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίως. Ναι. Δεν κάθονται τη στιγμή του συμβάντος να βάλουν φλέβες, να κάνουν διάκμες, να κάνουν ακτινογραφίες. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Βάζουν ένα οξυγόνο, τον βάζουν αμέσως σε ένα ασθενοφόρο και τον πηγαίνουν στο τοπικό νοσοκομείο. Ναι. Εκεί λοιπόν στο τοπικό νοσοκομείο κέντρο υγείας. Εκεί είναι το σημαντικότερο προσφορά του γιατρού. Άρα υπάρχει επιλογή. Έχω τον γιατρό εκεί, του κάνει μια πρώτη βοήθεια που την κάνει και ένας εκαβήτης. Και εδώ πολλά μπορούμε να κάνουμε στην Αντίπαρο και το είπα στον κύριο Σκούρτη, mm-hmm. ότι θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε όλο τον πληθυσμό στην καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, mm-hmm. να βγάλουμε έξω τους απνιδωτές που είναι κλειδωμένοι. Δεν έχετε κάνει εκεί τέτοιου είδους επιμορφωτικά. Έχουμε κάνει, δεν προχωρήσανε. Και τώρα με τον πρόεδρο του συγκεκριμένου που είναι πολύ ανοιχτός και πολύ θετικός, ναι. μπορούμε, αν κάνουμε αυτό, να ξεκινήσουμε από την Αντίπαρο. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν γίνει και απορώ που μου λέτε ότι δεν. Δεν προχωρήσανε. Τώρα να μην προχωρήσω γιατί δεν προχωρήσανε. Μάλιστα. Είναι πολλοί παράγοντες. Μάλιστα. Και με έκπληξη επιπλέον άκουσα από τον κύριο Σκούρτη τον ίδιο ότι ο οδηγός ο οποίος έχει δεν έχει περάσει ούτε τον BLS, δεν έχει κάνει καμία εκπαίδευση. Να μου πει το οδηγός. Ναι. Να πούμε ότι αυτός... μιλάμε για το γιατρό της Αντιπάρου και αντιδήμαρχο. Για τον οδηγό της Αντιπάρου, το αντιδήμαρχο. Ναι. Ούτε αυτός λέει δεν έχει κάνει, ούτε αστοιχειώδη, τίποτα. Ναι, άλλο λέω, ναι, ναι. Εντάξει. Κύριε Τζανίδη, κοιτάξτε, δυστυχώς πραγματικά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στα νησιά. Δυστυχώς οι μεγάλες ανάγκες υπάρχουν και στο κέντρο υγείας Πάρου. Βέβαια και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο χρειάζεται να έχει επίσης ειδικούς γιατρούς. Ας μην ξεχνάμε, είτε είναι 1.000 κάτοικοι, είτε 500, αποτελεί ένα δήμο. Αυτόνομο, αυτόνομο και ανεξάρτητο. Ναι, την πρωινή τους βάρη θα την κάνουν πάντα. Σαββατοκύριακα, για να μην ταλαιπωρούνται, γιατί είχαν δίκιο και αυτοί. Ξέρετε, έρχονταν Πάσχα και τον βάζανε. Ναι, τον βάζανε εφημερία να έρθει στην Πάρο. Ναι, 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 αυτό είναι ντροπή. Εγώ το είπα εξ αρχής. Ναι, ναι. Δηλαδή, θα κάνουν εφημερίες, να το πω έτσι απλά, εύκολες. Ναι. Δηλαδή, αυτές. Και που... μιλάτε για απογευματινές ώρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Θα είναι οι εύκολες, θα είναι αυτές οι οποίες είναι μακρά από την τουριστική κίνηση στα τριήμερα, ξέρετε, εκεί που γίνεται πολλή δουλειά στο κέντρο υγείας και χρειάζεται πιο πολλή δουλειά, εκεί θα τους απαλλάξουμε από αυτό. Μάλιστα. Και τις μέρες εκείνες συγχρόνως θα είναι και στο νησί τους, στο χώρο τους, με την άνοιξη του σπίτι. Που και εκεί βέβαια αντίστοιχα μπορεί να έχει και εκεί κάποια κίνηση ασθενών, γιατί και εκεί θα είναι το τριήμερο φορτωμένο, καταλαβαίνετε. Οπότε είναι αναγκαίοι και εκεί. Είναι αναγκαίοι, πολύ. Βεβαίως. Έστω για τις πρώτες, ξέρετε, εκτιμήσεις κλπ. Και πάλι όμως, άμα τύχει κάτι σοβαρό και εκείνες τις μέρες, θα έρθει το διαβίωμα. Βεβαίως. Κύριε Τζανίδη, θέλω να ευχηθώ πραγματικά ότι το καλύτερο δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας. Να σε ευχαριστήσω θερμά, γιατί πράγματι πληροφορηθήκαμε όλοι εδώ στο Αιγαίο πώς είναι τα πράγματα στο κέντρο υγείας Πάρου, αλλά και στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αντιπάρου. Ελπίζω πραγματικά αυτή η πρότασή σας να ικανοποιεί και το δήμαρχο που διαμαρτυρήθηκε στην Αντίπαρο, αλλά και τους γιατρούς, τους δύο γιατρούς που υπάρχουν εκεί. Και εύχομαι όλα να ολοκληρωθούν τελικά με μία σύμπνοια όπως την έχετε πάντα. Αλλά είπαμε, η αυξομοιώση της σχέσης των ανθρώπων ακόμη και σε επίπεδο πώς να το πω, λειτουργίας μονάδων υγείας υπάρχει πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά και σας καλή αντοχή, καλή δύναμη και ευχόμαστε όσο το δυνατό λιγότερα περιστατικά.